ο μαγικός σταθμός στην καρδιά της Καλαμάτας φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του, ανοίγοντας και επίσημα την εορταστική περίοδο. Ήρθα για να γράψω ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη για να του ζητήσω ένα δώρο να μου φέρει. Θα καθιερωθεί και θα αποτελέσει θεσμό για την πόλη μας, όπου θα γίνει κέντρο ψυχαγωγίας και για τους όμορους νομούς. Να ξέρετε ότι καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, 4-5 χρόνια ως Δήμος. Όλον αυτό το χώρο που μετά την μη κυκλοφορία του τρένου είχε γίνει μια μαύρη τρύπα για την πόλη, να μην αναλύσω τι σημαίνει μαύρη τρύπα, να του δώσουμε ζωή και να χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες της πόλης. Έγινε η φωταγώγηση του δέντρου στο μαγικό σταθμό. Από σήμερα άνοιξε επίσημα τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο χωριό της Καλαμάτας. Έγινε με την παρουσία του Δημάρχου, οι φωταγώγες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο μας Καλαμάτας και εσάς όλους και τον κόσμο που ήρθε, πάρα πολλοίς κόσμος. Και θέλουμε να έρχεστε σε καθημερινά, γιατί εδώ θα δουν τα παιδιά κουκλοθέατρα, αφηγήσεις παραμυθιού, εκδηλώσεις, live, θα γίνεται κατασκευή κούκλας και πολλά πολλά άλλα πράγματα που τα παιδιά θα τους αρέσουν και θα μαγεύονται. Κοντά μας είναι και το χαμόγελο του παιδιού και προσκαλώ όλοι να έρθουμε και να βοηθήσουμε και να αγκαλιάσουμε τα παιδιά που πραγματικά υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη. Και έχουν και το δικαίωμα όλοι μας και όλοι να διασκεδάσουμε και να γευτούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων.